τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο διάκοσμος ανάλογος έχει κάνει την ευχάριστη εισβολή του σε κάθε πλέον ελληνικό σπίτι, αλλάζοντας λίγο έστω την διάθεσή μας. Όπως μας τονίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, οι τιμές έχουν παραμείνει σταθερές τόσο σε χριστουγεννιάτικα στολίδια, όσο όμως και σε δέντρα. Παράλληλα, η κίνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένη και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά. Δόξα Θεώ, η κίνηση πήγε καλά. Ο κόσμος διαλέγει τα χριστουγεννιάτικα, τα δέντρα του, τα στολίδια του. Οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο. Οι τιμές τους μπορώ να πω ότι είναι σταθερές εδώ και μερικά χρόνια. Βέβαια, εξαρτάται από την ποιότητα και από το μέγεθος του δέντρου, το ίδιο και στα στολίδια. Πάντως, οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και 2-3 χρόνια, παραμένουν ίδιες. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την επιλογή του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που το τελευταίο χρονικό διάστημα επιλέγουν να πάρουν ένα φυσικό δέντρο για να το στολίσουν. Όχι απλά κομμένο όμως από το βουνό, αλλά ένα φυσικό δέντρο μέσα σε γλάστρα που θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και του χρόνου, αν φυσικά καταφέρουν να το διατηρήσουν. Τώρα είμαστε στην περίοδο των εορτών, όπως είπατε. Πολλά χριστουγεννιάτικα δώρα τα αγοράζει ο κόσμος. Μπορεί να τα αγοράσει ήδη κομμένα, μπορεί να τα αγοράσει και σε γλάστρα. Κοιτάξτε, το κομμένο είναι κάτι πιο πρακτικό, πιο εύκολο, το παίρνεις, αλλά είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κάνει τη δουλειά του, μετά από 20 μέρες θα το πετάξεις. Οπότε, ξοδεύοντας λίγα παραπάνω χρήματα, εγώ θα έλεγα τον κόσμο να το πάρει με γλάστρα, να το πάρει έτοιμο και με λίγο τύχη, αν δεν το κουράσει μέσα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των εορτών, να το κρατήσει για την υπόλοιπη χρονιά και για τον χρόνο φυσικά. Υπάρχουν όμως, όπως φαίνεται, κάποια μυστικά που πρέπει να ξέρουν αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν να αγοράσουν ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό το έλατο είναι λογικό ότι έχει βγει από ένα βουνό, έχει βγει από συνθήκες κρύου. Δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά να το πάρουμε, να το βάλουμε στο σπίτι μας και να το βάλουμε και στην πιο ζεστή μεριά του σπιτιού, δίπλα για παράδειγμα σε ένα τζάκι. Καλά είναι σίγουρα, θα κάνει ζεστή εκεί που θα το βάλουμε, και εμείς θα μένουμε εκεί. Αλλά να προσέξουμε τουλάχιστον να μην είναι δίπλα σε εστία θερμότητας. Και το κυριότερο, μόλις τελειώσουν οι γιορτές, 2-3 Γενάρη να το βγάλουμε έξω. Μην το κουράσουμε, το βάλουμε από 1 Δεκέμβρη και το βγάλουμε. Με 15 Γενάρη. Λογικό είναι αυτό το μπες βγες από το κρύο στη ζέστη, θα το σοκάρει και θα πέφτουν οι βελόνες του.